Καλησπέρα Μέρη. Καλησπέρα Νικήτα κυρίες και κύριοι. Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων από τον κορονοϊό. Μια 77χρονη η οποία νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού έχασε τη μάχη όπως πληροφορούμαστε η Θανούσα έπασχε από υποκείμενα νοσήματα. Μετά από αυτή την εξέλιξη Νικήτα οι θάνατοι στην Κύπρο ανέρχονται σε 10 8 άντρε και 2 γυναίκες με μέσο όρο ηλικία στα 69 έτη. Οκτώ από αυτού είχαν κάποια μορφή επιβαρυντικού παράγοντε. Ενώ μέρη σήμερα είχαμε άλλα 36 νέα κρούσματα, αριθμό σημαντικά μειωμένο σε σχέση με χθε. Ναι, τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι 36 από σύνολο 603 εργαστηριακών διαγνώσεων. Πρόκειται για 24 άτομα που εντοπίστηκαν μέσω ειχνηλάτησης των επαφών ήδη επιβεβαιωμένων περιστατικών, ένα άτομο που επέστρεψε από ταξίδι στο εξωτερικό, ενώ 11 περιπτώσει αφορούν σε άτομα των οποίων το ιστορικό διερευνάται. Να πούμε ότι τα 227 από τα 356 κρούσματα που έχουν επιβεβαιωθεί στην Κύπρο προέρχονται από επαφέ, άρα, είναι, άρα οι λοιμώξει είναι από την Κύπρο. Ενώ στα θετικά νικήτα το γεγονό ότι 27 από τα άτομα που διαγνώστηκαν θετικά στον ιό και νοσηλεύτηκαν έχουν αποθεραπευτεί. Να δούμε τι σχετικέ δηλώσει και επιστρέφουμε. Ο αριθμό των κρουσμάτων που ανακοινώθηκαν σήμερα είναι μικρότερο σε σχέση με τον αριθμό που είχαμε χθε και αυτό ασφαλώς είναι αλλοδεχούμενο. Όμως ούτε τα 37 επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι μικρός αριθμός. Ως εκ τούτου, σας παρακαλούμε πολύ να συνεχίσετε να συμμορφώνεστε με τα περιοριστικά μέτρα και είμαστε βέβαιοι ότι τα αποτελέσματα θα γίνονται όλων και καλύτερα. Σήμερα επίσης έχουμε να σας ανακοινώσουμε την πρώτη ακτίδα ελπίδας στην προσπάθεια αντιμετώπισης των νοσηλευομένων στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Είχαμε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού τον πρώτο ασθενή που αποσωληνώθηκε. Εξακολουθεί βέβαια να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε σταθερή κατάσταση. Ενώ με ανάρτηση του, ο Υπουργό τη Υγεία Μέρη σημειώνει ότι αφουγκράζεται τι έγνοιε των πολιτών που διαμαρτύρονται για τα περιοριστικά μέτρα. Ναι, και σημειώνει ότι συμμερίζεται πολλά από τα επιχειρήματα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δημόσια νοσηλευτήρια. Στέκομαι με σεβασμό απέναντι στον κάθε πολίτη ξεχωριστά και του ζητώ κατανόηση, γιατί έχουμε να διαχειριστούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Σε αυτή την προσπάθεια είναι αδύνατο να μην γίνουν λάθη και είμαι έτοιμος να δεχθώ κριτική, αναφέρει Νικήτα ο Κωνσταντίνος Ιωάννου, ενώ διαβεβαιώνει ότι κάνουν ότι είναι ανθρωπίνος δυνατόν. Χαρακτηριστικά αναφέρει η δική μου ευθύνη και του συνόλου της κυβέρνησης είναι να διαφυλάξουμε την υγεία των πολιτών. Για αυτήν την υποχρέωση είμαι υπόλογο έναντι του συντάγματο, αλλά και απέναντι στη συνείδησή μου, σημειώνει ο Υπουργό Υγεία. Ούτε στους χειρότερους μου δεν φανταζόμουν ότι θα ερχόταν η ώρα που θα υποχρεωνόμουν να εκδίδω διατάγματα για να επιβάλλω περιορισμούς σε ατομικά δικαιώματα συμπολιτών μου. Επαναλαμβάνω προσθέτει, δεν είναι από επιλογή αλλά από αδύρυτη ανάγκη και κατόπιν υποδείξεως των επιστημόνων που δεν πάρθηκα, δεν, τα μέτρα δεν πάρθηκαν, τα αποτελέσματα είναι τραγικά». Άνθρωποι πεθαίνουν αβοήθητοι στου διαδρόμους των νοσοκομείων και μόνοι στα σπίτια τους σε άλλε χώρε. Και δεν μιλάμε για τριτοκοσμικέ χώρε, αλλά για χώρε με πρότυπο επίπεδο υπηρεσιών υγεία. Αγωνιώ και εγώ μαζί σα, είμαι και εγώ μέλο αυτή τη κοινωνία. Έχω και εγώ οικογένεια, γονεί και παιδιά. Παραμένω επικεντρωμένο στην προσπάθεια για αντιμετώπιση τη πανδημία. Παραδίδω όσου ισοπεδικά με συγκρίνουν με αδίστακτου δικτάτορε στην κρίση των πολιτών. Είναι η ώρα τη συλλογικότητα για να αντιμετωπίσουμε τον κοινό αόρατο εχθρό, καταλήγει ο Υπουργό Υγεία. Ενώ πλέον σε κέντρο αποκατάσταση θα φιλοξενούνται οι ασθενεί που παίρνουν εξιτήριο από νοσοκομείο. Ναι, στο κέντρο αποκατάσταση Etan Resort θα φιλοξενούνται ασθενεί θετικοί στον κορονοϊό που εξέρχονται τη νοσηλεία με ήπια ή καθόλου συμπτώματα για περαιτέρω παρακολούθηση μέχρι την αρνητικοποίησή του. Το κέντρο παρέχει τη δυνατότητα για διαμονή μέχρι 100 ατόμων ανά ημέρα, ενώ σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Υπουργείο Υγεία αναφέρει ότι προχώρησε στην κατοκύρωση σύμβαση για αγορά υπηρεσιών φιλοξενία και επιτήρηση από επαγγελματία υγεία στο συγκεκριμένο κέντρο, το οποίο να πούμε ότι βρίσκεται στην Δερσεφάνου. Η εν γίνεται για την καλύτερη διαχείριση, όπω αναφέρει η ανακοίνωση, τόσο των ασθενών όσο και των διαθέσιμων υποδομών. Και του ανθρώπινου δυναμικού στα νοσηλευτήρια του ΟΚΙΠΗ. Παράλληλα με τη διευθέτηση αυτή, διασφαλίζεται ότι οι οικογένειε των ατόμων αυτών προστατεύονται από πιθανή μόλυνση από τον ιό. Να πούμε τέλο ότι η διάρκεια τη σύμβαση είναι τρει μήνε από τι 6 Απριλίου με δικαίωμα ανανέωση. Λοιπόν, θα τα πούμε σε πολύ λίγο με τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε το Υπουργείο, γιατί οι αριθμοί λένε αλήθειε τι περισσότερε φορέ.